Βρισκόμαστε στο χωριό Άνω Γαρούνα το πρωί. Ποδηλατήσαμε από τη λίμνη. Πώς την είπαμε, Φωτεινή? Κορισία. Αυτή, λίμνη Κορισία. Πάντα τη ξεχνάω, δεν ξέρω γιατί. Ανεβήκαμε Άι Μαθιό, που λένε και οι ντόπιοι, ο Άγιος Μαθαίος. Ακολουθήσαμε όλη τη διαδρομή μέσα εδώ από το βουνό. Μαχική διαδρομή με αυτά τα υπέροχα κυπαρίσια που τα συναντάς μόνο εδώ πέρα στα Ιόνια νησιά, Κέρκυρα και Λευκάδα, ίσως και Κεφαλονιά. Αυτή τη στιγμή κάτω βλέπουμε την παραλία Γόρδιου. Έχει ένα κατέβασμα μαγικό, βέβαια. Ποιος το ανεβαίνει μετά? Παρ' όλα αυτά πάμε προς Συναράδες. Πάμε στον οποίο της οικογένειας Γραμμένου και τα λέμε από εκεί πέρα. Ανθοσμία Ίνος, λόγω ότι είχε τη μυρωδιά των ανθών, του λεμονανθού κυρίως. Από εκεί και πέρα υπήρχαν και άλλες επιγελίες κερκυραϊκές, όπως είναι το πετροκόρυθο, το οποίο είναι λευκό και ερυθρό, το μαρτζαβί, το σκοπελίτικο, φιδιά. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες, οι οποίες αυτές δυστυχώς ή χάνονται ή έχουν χαθεί κιόλας. Εμείς τουλάχιστον εδώ προσπαθούμε και έχουμε το κακοτρίγι σε λευκή ποικιλία και καλλιεργούμε, και το πετροκόρυθο το ερυθρό, και προσπαθούμε και λίγο σκοπελίτικο να διασώσουμε. Το κακοτρίγι έτσι ήταν καταγεγραμμένος. Αυτό που σημαίνει ουσιαστικά είναι κακός στον τρίγο, να το αναλύσουμε τη λέξη, που σημαίνει ότι επειδή το τσαμπί όταν είναι να τριγηθεί είναι ξυλοποιημένο αρκετά σε σχέση με υπόλοιπες ποικιλίες, δυσκολεύεται να κοπεί, και το είπανε κακοτρίγι, κακό στον τρίγο, είναι δύσκολο να κοπεί. Άρα λόγω ξυλοποιημένου, ας πούμε, τσαμπίος με το βάνε έτσι. Από θέμα γνώσεων από τον παππού μου. Και ουσιαστικά από την αγάπη που είχε για το κρασί, ξεκίνησε και έφτιαξε τον οποίο το 2003 τελείως ερασιτεχνικά. Από εκεί και πέρα, σύγχρονο έγινε μετά από 2 χρόνια, τον οποίο παράγει γύρω στους 100 τόνους κρασί, λευκό, ροζέ και ερυθρό, όπου οι περίπου 40.000 φιάλες βάζει περίπου, και όλο το υπόλοιπο διατίθεται σε χύμα, σε ασκό. Λίγο παραπάνω, έτσι ώστε να είναι λίγο πιο συμπυκνωμένα τα αρώματα. Έχει όντως και αυτό, τίνει προς μια φυτικότητα να έχει, αλλά κυρίως έχει αρώματα
κίτρου, λεμονανθού, έχει ίσως λίγα κάποια ανθικά αρώματα, αλλά πιο εντυπωσιακό είναι το πράσινο φούτα και τα σπεριδοειδή. Οπότε θεωρείς καλύτερα τέλη Σεπτέμβρη παρά Αύγουστο? Ναι, σε καμία περίπτωση Αύγουστο. Σε καμία περίπτωση. Από τα μέσα Σεπτέμβρη και πήρα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι είναι διαφορά. Για, δεν ξέρω τι έχετε εκεί. Υγεία. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα από αυτό όμως, εμείς εδώ στην Κερκυρά έχουμε πάρα πολλές φορές στον χρόνο βροχές, οπότε ουσιαστικά ποτίζεται το αμπέλι. Και δεύτερον και πιο σημαντικό, υγρασία πάρα πολύ έντονη. Ουσιαστικά το πρωί ξυπνάς και είναι όλα βρεγμένα. Ναι, ναι. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να έχει ποτιστεί το. Να σου πω την αλήθεια, εδώ και δύο μέρες, τρεις που κατασκηνώνουμε παντού. Σηκώνεσαι και πιάνεσαι. Ναι. Το βιώσαμε. Ξυπνόμαστε το πρωί και η σκηνή είναι γεμάτο υγρασία, είναι βρεγμένη. Νόμπιλος. Το κρασί αυτό είναι ένα ερυθρό κρασί από ερυθρινοποίηση, το οποίο ουσιαστικά λόγω αρωμάτων και γεύσεων δεν είναι ούτε έντονο τανικά, και επειδή οι τανίνες του είναι βελούδι, να το πω έτσι, είναι ευγενικές, το νόμπιλος βγαίνει από την ιταλική λέξη νόμπιλε, που σημαίνει ευγενικός, ευγενής. Οπότε το είπαμε νόμπιλος, το είπαμε τύπου ελληνικά, που σημαίνει ευγενικό κρασί σε εισαγωγικά, λόγω ότι οι τανίνες του είναι απαλές και δεν σε δυσχεραίνει η αισθητικότητα που υπάρχει στο κρασί και η κατανάλωσή του είναι πιο ομαλή και πιο εύκολη. Λοιπόν, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χαρά μας που ήσασταν εσείς εδώ και μας επισκεφθήκατε. Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα, να έπιατε ωραία κρασιά και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια. Θα ξανάρθουμε.